Ανάστατη, είναι χιλιάδες συμβασιούχοι από την αβόαση βόμβα του ελεκτικού συνεδρίου που όχι μόνο κρίνει αντισυνταγματικές τις παρατάσεις των συμβάσεών τους στους Δήμους, αλλά ζητάει και την επιστροφή των χρημάτων που έλαβαν. Το θέμα έχει προκαλέσει μάλιστα έντονη αντιπαράθεση μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων. Το μπαλάκι στους ήδη υπερφορτωμένους προϋπολογισμούς των Δήμων σε όλη τη χώρα για την πληρωμή των συμβασιούχων πετάει η απόφαση του ελεκτικού συνεδρίου, που κρίνει αντισυνταγματικές τις παρατάσεις των συμβάσεών τους, ζητώντας μάλιστα και την επιστροφή των μισθών που έλαβαν κατά την παράταση της συμβάσεώς τους. Είναι το πρόβλημα ότι αυτή τη στιγμή είναι μια τουριστική περιοχή η Κεφαλονιά και δεν θα έχουμε από εδώ και πέρα εργάτες καθαριότητος, διότι τώρα τους έχουμε ανάγκη. Πρέπει να ληφθούν μέτρα. Από εδώ και πέρα το τι κάνουμε, το ταχύτατο. Οι 15.000 συμβασιούχοι είναι κυριολεκτικά στον αέρα, παρότι καλύπτουν οι περισσότεροι πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Και ενώ γνώριζαν πως οι συμβάσεις τους είχαν παραταθεί έως το τέλος του 2017. Όταν βγαίνει το ελεγκτικό συνέδριο και ζητάει από τους εργαζόμενους να επιστρέψουν πίσω τα χρήματα, θα έλεγα να περάσουν μία μέρα από τα μαξοστάσια που μαζεύει ο εργάτης. Εκτός από την έντονη πολιτική κόντρα, το θέμα συνεχίζει να προκαλεί την αντιπαράθεση του Υπουργείου Εσωτερικών με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας. Μετά την ανακοίνωση της ΚΕΔΕ που ζήτησε την παρέτηση Σκουρλέτη, πηγές του Υπουργείου επανήλθαν, αφήνοντας εχμές και κατά των μελών του ελεκτικού συνεδρίου. Καθώς υποστηρίζουν πως από παλαιότερη ανακοίνωση της ΚΕΔΕ είχε φανεί πως γνώριζε εκ των προτέρων την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου. Στην τελευταία ανακοίνωση της ΚΕΔΕ επισυνάπτεται ενημερωτικό σημείωμα νομικού συμβούλου της με την κατά αυτόν εκδοχή της απόφασης και του σκεπτικού της Ολομέλειας του ελεκτικού συνεδρίου σχετικά με τους συμβασιούχους πριν ακόμα ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες έκδοσής της. Θα ήταν χρήσιμο, σκόπιμο και ενδιαφέρον να μπορούσε να κατονομάσει ο κ. Πατούλης τον δικαστή που ενημέρωσε τον συνεργάτη του. Ο νομικός σύμβουλος της ΚΕΔΕ στο σημείωμά του ανέφερε τις βασικές αιτιάσεις του πρώτου κλιμακίου του πρώτου τμήματος, όπως αυτές διατυπώθηκαν στις συνεδριάσεις 5η και 7η στις 5 Τρίτου 17 και 21 Τρίτου του 17 αντίστοιχα. Τα πρακτικά αυτά του κλιμακίου έχουν δημοσιευθεί από το μήνα Απρίλιο. Εμείς λέμε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι χρήσιμοι, είναι απαραίτητοι, όμως το 2015, ενώ είχαν βγει οι λίστες με τα νέα ονόματα, έρχεται μία απόφαση στην οποία, του Υπουργείου, η οποία λέει: μην πάρετε αυτούς, θα συνεχίσουν οι συμβάσεις προηγούμενες. Το Υπουργείο Εσωτερικών πάντως διαβεβαιώνει πως θα φέρει ρύθμιση που θα επιλύει οριστικά το θέμα, με σεβασμό στο Σύνταγμα, αλλά και με τρόπο που θα διασφαλίζει τις θέσεις εργασίας των συμβασιούχων που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και χωρίς να χρειαστεί να επιστρέψουν τα χρήματα που έλαβαν.